κάσκι! Δώστε τη σε μένα, θα την κρεμάσουμε στην ταράτσα. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να τις κόψουμε τις φτερούγες. Έχει το διάολο μέσα της, θα το σκάσει. Δώστε τη σε μένα. Έλα εδώ, μορφούλα μου, πάμε να... Τον Πασκουάλα, αυτή είναι ψόφια. Ψόφια? Να, δείτε, είναι ακόμα ζεστή. Να δω. Θα πέθανε μόλις. Πω, δεν έχω μπει καλά-καλά σε αυτό το σπίτι. Κακό σημάδι. Μη δίνετε σημασία. Ίσως τη σφίξετε πολύ με το μπράτσο σας και τη βρίξετε χωρίς να το καταλάβετε. Μα αυτή στρίγγιζε. Δεν μ' άφηνε να περπατήσουν. Έρχονται σαν τενόρες. Δεν πειράζει, μια σκουτούρα λιγότερη. Ξέρω πως οι κύριοι δεν τρώνε τις κότες αν δεν τις έχουν πει να σπάζονται, αλλά... Να την πάρω από εδώ τώρα, κύριε. Να την πάρεις από εδώ και γιατί. Καλά, και θα φάτε μια ψόφια κότα. Γιατί ζωντανές τις τρως. Όχι, αλλά ξέρω πως οι καθώς πρέπει, κύριοι, να, σαν και εσάς, δεν τρώνε τις κότες παρά μόνο αν τις έχουν δει να σφάζονται. Όταν δεν ξέρει κανείς πως ψόφισε. Αυτό λέω, όταν δεν ξέρει κανείς. Αλλά όταν ξέρει κανείς πως ψόφισε, που τα μάρα στο πουλερικό ψόφισε από ασφυξία, παρά τη θέλησή του. Ακριβώς. Πάρα. Αύριο θα γίνει σούπα. Ελάτε από εδώ. Κάνε πέρα, ρε. Κάνε πέρα εκεί μας. Από εδώ, από εδώ. Μην εδώ, μορφούλα μου, να συντέψεις κι άλλο θα γίνεις υπέροχη σούπα. Ευχαριστώ. Και η κυρία σας πότε έρχεται? Σε λίγο. Τακτοποιούσα τα τελευταία πράγματα. Είχε μια συζήτηση με τη σπιτονοικοκυρά. Τι συνέβη? Α, της βουλώσαμε λίγο τον σπίτι. Είχε μια διαρροή το γκάζι. Να φανταστείς για τρεις κάμαρες. Και λούτρο καμπινέ. Κυρία, κουζίνα. Τα ξέρω αυτό το διαμερισμό. Ξέρετε την κουζίνα. Και δεν είναι μέσα με τη σπιτονοικοκυρά πάνω από το κεφάλι μας. Αυτή είχε το θράσος να μας παίρνει 35.000 δραχμές το μήνα, φόρια πορτιέρες. Αλήθεια, κύριε, μιας και είμαστε σε αυτό το σημείο, μήπως να κανονίζαμε αυτή τη δική μου αμοιβή. Θα τα πούμε. Θα το... Ξέρετε, δεν επιμένω, αλλά τα χρήματα μου χρειάζονται. Δεν επιμένω, αλλά σου χρειάζονται. Μα το Θεό, κύριε, δεν το κάνω για μένα. Αλλά τι θα έκανα να δεν με πληρώνουν μέχρι το τέλος του μήνα. Θα λιμοκτονούσα. Δίκαιο, εξηγήθηκες καλά. Θα τα πούμε όμως, μη στεναχωριέσαι. Επίσης πρέπει να σας μιλήσω και για κάποιους όρους που με έθεσε ο ιδιοκτήτης. Ναι, και εμένα με έθεσε κάποιους όρους. Και εσείς λεβέντες, τι έγινε, δεν θα πάτε κάτω να κουβαλήσετε τα άλλα πράγματα? Αμέσως. Επειδή μάλιστα είναι 5.30 ώρα και εμείς είμαστε νηστικοί από το πρωί, θα πάμε να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί εδώ απέναντι και έπειτα θα κουβαλήσουμε το κουτί. Μόνο να κάνετε γρήγορα. Να μείνετε ήσυχος. Ποιο κουτί, ρε. Φύγε, ρε, φύγε, ποιο κουτί. Λοιπόν, Ραφαέλ, πρέπει να σου μιλήσω σοβαρά. Κάθεστε. Μπορώ να καθίσω? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Ραφαέλ, δεν είμαι τρελός. Ποιος είπε τέτοιο πράγμα, κύριε? Άσε με να μιλήσω. Αν ήρθα να κατοικήσω αυτό το σπίτι, αυτό πάω να πει πως έχω τους λόγους. Και αν δει για 18 κάμαρες, έβρισκα 36 και 72, εγώ πάλι θα κόμω. Νοικοκύρης, είστε ό,τι θέλετε κάνετε. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει με αυτό το σπίτι, το μυστήριό του κλπ. Ξέρω, γνωρίζω για το μυστήριό του σπιτιού. Γνωρίζω για τους πρώτους, τα φαντάσματα, τις αλυσίδες. Τον καρνό, τον πολεμιστή, το ελεφαντοκέφαλο. Ναι, τέλος πάντων, όλες αυτές τις ιδέες που λέει ο κόσμος. Εσύ είσαι άντρας. Και αν συμφωνήσουμε, θα σε κάνω να κερδίσει καλά λεφτά. Τα έχω δοκιμάσει όλα στη ζωή. Όλα, να φανταστείς αν έχω γίνει ακόμα και υπερσάριο θεάτρο. Σοβαρά. Αλλά δεν πέτυχα τίποτα. Είμαι παντρεμένος, ξέρεις, και πρέπει να δίνω στη γυναίκα μου να τρώει. Πρέπει να τρώω κι εγώ. Η ζωή είναι δύσκολη και κανείς δεν σε βοηθάει. Ή μάλλον μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει, αλλά και αυτό μόνο μια φορά, ίσα ίσα για να πει τον βοήθησα. Ο νοικοκύρης αυτού του σπιτιού μου το παραχώρησε δωρεάν, για να μπορέσει να του δώσει λέει αξία. Μου το παραχώρησε για 5 χρόνια. Βέβαια. Σίγουρα θα έχει κάνει τίμες για να τον νοικιάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Μόνο του ανακαίνισε ολόκληρο. Ξόδευσε πάρα πολλά λεφτά. Μα και ο σκόπος. Κανένας δεν το ήθελε. Εγώ έκανα τους λογαριασμούς μου. Αν μπορέσω να μείνω, που θα μείνω, δεν υπάρχει περίπτωση, τότε βάζω έπιπλα σε όλες τις κάμαρες. Και τις 18 και τις νοικιάζω. Ανοίγω πανσιότητα. Μπορείς να φανταστείς τι χρήματα κερδίζουν κάτι τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Μαθαίνω τη δουλειά καιρός ανάρχοντας. Στη γυναίκα μου δεν έχω πει ακόμα τίποτα γιατί φοβόμουν μήπως δεν θέλει να έρθει να κατοικήσει εδώ. Ξέρετε, κύριε, όπως σας είπα και πιο πριν, πρέπει να σας μιλήσω για κάποιους όρους που μου έθεσε ο ιδιοκτήτης και οι οποίοι αφορούν εσάς. Μου είπε λοιπόν ότι μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα πρέπει να βγαίνετε σε όλα τα μπαλκόνια του σπιτιού για να σας βλέπουν οι γειτόνοι. Και τα μπαλκόνια πρέπει να σας πω ότι είναι 68. 68! Μα θα πεθάνω από την κούραση όσο μεταφέρω βόλτα όλα. Αυτή είναι η όρη. Επίσης, κάθε πρωί σε 3-4 μπαλκόνια κάθε πλευρά του σπιτιού πρέπει να τεινάζετε 4 με 5 ταπέτα.
Και όταν βγαίνετε έξω, οι γείτονες θα ακούνε τη φασαρία, θα βλέπουν πως το σπίτι κατοικείται και θα αγκαλιάζει η ψυχή τους. Ναι, ναι, και αυτό μου το είπε ο νοικοκύρης, αλλά σπάω το κεφάλι μου γιατί δεν έχω ούτε ένα ταπέτο. Α, να δανειστείτε. Ξέρετε, με ένα ταπέτο μπορείτε να φέρνετε βόλτα 12 μπαλκόνια. Και όταν βγαίνετε έξω, πρέπει να τραγουδάτε, να σφυρίζετε, να δείχνετε κατά κάποιο τρόπο ευχαριστημένους που ζείτε εδώ πέρα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τούτο. Αν ποτέ χρειαστεί να φύγετε από αυτό το σπίτι από φόβο, δεν πρέπει να πείτε σε κανέναν τι είδατε και τι πάθατε εδώ μέσα. Το ξέρω, αλλά μην νοιάζεσαι γιατί εγώ δεν φεύγω. Μην το λέτε, κύριε. Όποιος θέλησε να κάνει τον παλικαρά, τον είδαμε σε 4-5 μέρες να φεύγει τρέχοντας. Δίκαιο έχεις. Η αφέλεια των ανθρώπων είναι καμιά φορά τρομερή. Αλλά εσύ ο ίδιος, έτυχε να δεις ποτέ σου τίποτε. Τι λόγες φαινόμενα δώσαν αφορμή στα λόγια του Κοσμάκη. Εγώ δεν πιστεύω, ξέρεις, αλλά. Δεν σου κρύβω πως λιγάκι ανήσυχος είμαι κι εγώ. Όχι και δεν πιστεύετε. Όταν μπήκατε, πνίξατε την κότα από το φόβο σας. Έλα ρε, τι έχει να κάνει, αυτό δεν πρόλαβα και την έσφυγα. Λοιπόν, εσύ, έχεις δει τίποτε. Κύριε, δεν θέλω να σας φτιάξω. Αλλά η υπόθεση είναι σοβαρή. Η παράδοση λέει πως μια κυριούλα που την αγαπούσε τρελά ένας Ισπανός Μεγιστάνας είχε σχέσεις με έναν οχρό και ευγενικό υπότη. Με γενναιόδωρο χέρι και αριστοκρατικούς τρόπους. Ο Ροδρίγου Εθλός Δερίος, αυτός που έχτισε αυτό το παλάτι, μυρίστηκε ότι κάτι κεγόταν. Τι κεγόταν? Τίποτα δεν κεγόταν. Αλλά ο Ροδρίγου Εθλός Δερίος κάτι μυρίστηκε. Και τότε κρύφτηκε κάπου. Όταν βεβαιώθηκε για το κακό που τον βρήκε, διέταξε να χτιστούν οι δύο εραστές ζωντανοί μέσα στην ίδια κάμαρη που τους έπιασε να κάνουν τη βρωμιά τους. Και η κάμαρη αυτή βρίσκεται σε αυτό το παλάτι? Σε τούτο εδώ το διαμέρισμα. Και το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε ποια είναι. Μα τότε μπορεί να κοιτούνται εδώ. Αλλά δεν νομίζω να κάνει τη βρωμιά τους στο φορ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, κύριε.